Κοβισή και μόλις ξεκινήσουν θα ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Είχαμε λοιπόν μαζί μας και τον νέο Υπουργό Οικονομικών από την Ιρλανδία και εμείς ανυπομονούμε να εργαστούμε όλοι μαζί. Επιπλέον συνεχάρημεν τον Έντουαρντ Τσικλούνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή σκεφτήθηκαν οι εκλογές, ορίστηκε για ακόμη μια θητεία ως Υπουργός Οικονομικών. Συνεπώς θα παραμείνει μαζί μας για τη σημερινή συνάντηση. Εμείς καλωσορίζουμε και την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Η ίδια ήταν παρούσα για τις συζητήσεις επί του άρθρου 4, αλλά και για τις συζητήσεις που είχαμε για την Ευρωζώνη και φυσικά για το ελληνικό πρόγραμμα. Επίσης, ο κύριος Κιόνιχ ήταν εδώ για να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο, καθώς και αρμοδίους για τα της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους οποίους μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο στο περιθώριο του Eurogroup. Επιπλέον, συζητήσαμε αρκετά για την Ελλάδα και ήταν ένα κρίσιμο σημείο για το πρόγραμμα. Δηλώνω με ευτυχία και με χαρά ότι εμείς καταλήξαμε στο πρόγραμμα και φυσικά έχουμε και τη συμμετοχή του Δέλτα Νητάφ. Αλλά η κυρία Λαγκάρντ θα μιλήσει για αυτό σε πολύ λίγο. Έχουμε εκδώσει λοιπόν τις δηλώσεις, γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας παρουσιάσω οπτικά τα κύρια σημεία. Πρώτα απ' όλα, εμείς είδαμε το φιλόδοξο πακέτο που συμφωνήθηκε μεταξύ θεσμών και Ελλάδος, καθώς και την υιοθέτηση των προαπαιτουμένων για την δεύτερη αξιολόγηση. Τα δημοσιονομικά μέτρα για την πρώτη περίοδο του προγράμματος, τα οποία υιοθετήθηκαν, υπογράμμισαν και διόρθωσαν τις ανισορροπίες στα ελληνικά δημοσιονομικά πράγματα. Αποφασιστικά βήματα επίσης έγιναν για να μειωθούν τα LPL και επίσης για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Το πακέτο πολιτικής επίσης περιέχει ένα μεγάλο κομμάτι μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία ταυτοχρόνως ενισχύθηκε και φυσικά δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ασφαλείας σε κοινωνικό επίπεδο. Η μεταρρυθμίση στην αγορά εργασίας, καθώς και η βελτίωση μέσω των διαφορετικών ταμείων, μέσω της τεχνικής βοήθειας από ΕΕ και οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να γυρίσει στο μονοπάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως προς τούτο, οι ελληνικές αρχές, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμών, θα ασχοληθούν για τη δημιουργία μιας τράπεζας ανάπτυξης, καθώς και για την προώθηση των επενδύσεων. Δεύτερον, το Eurogroup συζήτησε για στρατηγική του χρέους για την Ελλάδα επί τη βάση της συμφωνίας του Μαΐου του 2016, δηλαδή του προηγούμενου έτους. Πρώτα απ' όλα, είναι ζωτικής σημασίας τα δημοσιονομικά στην Ελλάδα να παραμείνουν σε καλή τροχιά. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και επίσης μια δημοσιονομική τροχιά που θα είναι συνεκτική με τις δεσμεύσεις υπό το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μετά το 2022. Το Eurogroup επίσης υπογράμμισε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία υπήρχαν ήδη στη Συμφωνία του Μαΐου του 2016 και πιστεύω ότι αυτά θα εφαρμοστούν στο τέλος του προγράμματος. Επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε μια περαιτέρω παράταση των ορημάνσεων αλλά και των επιτοκίων του EFSF όπως και επί των αποσβέσεων έως για 15 έτη. Επιπλέον, εμείς είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό προσαρμογής ανάπτυξης έτσι ώστε να έχουμε αυτό το reprofiling του EFSF, να προωθήσουμε την ανάπτυξη για την περίοδο μετά το πρόγραμμα και αυτή να διαφοροποιηθεί από το ότι αναμένεται για το τέλος του προγράμματος 2018. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη, τότε θα υπάρχει ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων. Εάν η ανάπτυξη είναι λιγότερη, τότε θα υπάρχει περαιτέρω παράταση για την αποπληρωμή. Και επίσης, στο Euroworking Group θα εργαστούμε περαιτέρω επί της δημιουργίας αυτού του μηχανισμού. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα κομμάτι της λήψης αποφάσεων στο τέλος του προγράμματος. Θα είναι μέτρο, δηλαδή, του μεσοπρόθεσμου πακέτου μέτρων για το χρέος. Αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως και ο μηχανισμός προσαρμογής ανάπτυξης,
θα εφαρμοστούν όσο χρειάζεται στο τέλος του προγράμματος. Προαπαιτούμενο είναι η επιτυχής έκβαση και αυτή είναι η τυπική διατύπωση που ακολουθούμε ακόμα. Η ακριβής ρύθμιση αυτών των μέτρων επίσης θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος επί τη βάση ενός νέου σχεδίου, μιας νέας επισκόπησης συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τώρα, σε σχέση με το μακροπρόθεσμο πλάνο, το Eurogroup μελέτησε ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποια άλλα σενάρια που θα ενεργοποιούσαν μηχανισμούς εκτάκτου ανάγκης. Με άλλα λόγια, το Eurogroup επανεβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει την υποστήριξή του προς την Ελλάδα σε περίπτωση αντίξεων συνθήκων. Τέλος, το Delta Nitaf, η διοίκηση του Delta Nitaf θα παροτρύνει το Συμβούλιο ή μάλλον η Κριστίν καλύτερα θα μιλήσει για αυτό αργότερα. Τώρα, σε σχέση με τα επόμενα βήματα, οι αρχές του ESM θα εγκρίνουν την εκταμείευση της τρίτης δόσης του προγράμματος του ESM με ένα συνολικό ποσό 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Ρέγκλινγκ θα αναφερθεί εξενέστερα επ' αυτού και πώς φτάσαμε σε αυτό το νούμερο. Εν κατακλείδη, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Το Eurogroup συγχαίρει τους θεσμούς, τις ελληνικές αρχές και πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό για τις άγνωστες προσπάθειές τους και για τη λύση την οποία βρήκαμε. Τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο έτος του προγράμματος στήριξης της Ελλάδος. Θα προετοιμάσουμε φυσικά μια στρατηγική εξόδου από αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της ξανά το επόμενο έτος. Πέραν της Ελλάδος, εμείς ισχολήθημε με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις τράπεζες, για τις διαφορετικές αναθεωρήσεις, αλλά και για την αναθεώρηση του άρθρου 4 του Delta Nitaf. Ενημερωθήκαμε από τους θεσμούς, από τον SSM και από το Συμβούλιο του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Ασχοληθήκαμε με την Bank Popular εν ώψη και του καινούργιου ρυθμιστικού πλαισίου. Έτσι, μπορέσαμε να δούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει τη συνέχιση των κύριων δραστηριοτήτων χωρίς κανένα κόστος για τους φορολογουμένους, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, και τώρα πηγαίνω στο επόμενο κομμάτι, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη υιοθετήσαμε ένα σετ αρχών, μια ομάδα αρχών για τις συγκεκριμένες αξιολογήσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Υπουργούς Οικονομικών. Σήμερα συζητήσαμε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και φυσικά είδαμε όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση που μας παρήχε η Κομισιόν. Μας ακούει και ο συνεδριόμενος προκλήσεις και θα επανέλθουμε για την σε αυτό αργότερα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το επόμενο έτος για να είναι πιο ακριβής. Επιπλέον, προς το παρόν θα ανταλλάξουμε ευέλικτες πρακτικές επ' αυτού. Τέλος, συζητήσαμε τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις για την Ευρωζώνη με την διευθύντρια του Delta Nitaf και φυσικά μιλήσαμε για την αναθεώρηση του άρθρου 4. Εδώ έχουμε πάλι καλά νέα, γιατί το Ταμείο επιβεβαιώνει την ενδυνάμωση της Ευρωζώνης και έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη πλέον με σταθερά βήματα. Αλλά η Κριστίν θα πει περισσότερα και γι' αυτό.